Για να δείτε περισσότερα από 250 επεισόδια ακαταμάκατα, μπείτε τώρα στο Ζουζούνια TV Plus. Ακαταμάκατα σου κουτουπέ, αβεφάβε δόμινε. Ακαταμάκατα σου κουτουπέ, αβεφάβε γε. Γεια σας παιδιά. Έφυγα κάπως στα κρυφά από το Ζουζούνο χωριό. Μαζί με την πέτρα του σκανδάλου. Τη διάσημη μιλόπιτα της Μπέτης, που όπως βλέπετε είναι μισοφαγωμένη. Στην αρχή, ο νούμερο ένα ύποπτος ήταν ο Ρίγκο. Αλλά μετά καταλάβαμε ότι δεν είχε ούτε λόγο, ούτε τρόπο να φάει τη μιλόπιτα που η Μπέτη προόριζε για τον Ζουζούνο διαγωνισμό ζαχαροπλαστικής. Τώρα, ο νούμερο ένα ύποπτος είναι η Λέιλα, την οποία θα ανακρίνω για να διαλευκάνω το μυστήριο της μισοφαγωμένης μιλόπιτας. Πρώτα όμως, θα απολαύσω την υπόλοιπη. Αχ, ευτυχώς που σε πέτυχα. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου, Λυκούργο. Σέρλοκ, Λυκούργος, Λέιλα. Εμείς οι δύο έχουμε πολλά να πούμε. Δε φαντάζεσαι πόσα. Αλλά τι δουλειά έχεις με τη μιλόπιτα της Μπέτης? Αχα! Ώστε την αναγνωρίζεις! Ασφαλώς! Η μιλόπιτα της Μπέτης είναι διάσημη! Όλο τέτοια μου λέτε, αλλά δεν με αφήνετε να τα απολαύσω! Θέλω να πω... Αχα! Ώστε εσύ την έφαγες! Για να τη σαμποτάρεις στο Ζουζουνό διαγωνισμό ζαχαροπλαστικής! Εγώ να σαμποτάρω την Μπέτη? Εμένα ποιος με έχει σαμποτάρει, να λες καλύτερα! Όπα! Τι εννοείς, Λέιλα? Έχουμε κάποιο καινούριο στοιχείο! Λέιλα, οδήγησέ με αμέσως στον τόπο του εγκλήματος. Η ανατροπή της κατάθεσής σου θα με βοηθήσει να διαλευκάνω το μυστήριο της μισοφαγωμένης μιλόπιτας. Αχα! 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 Ορίστε, Σέρλοκ Λυκούργε. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Έχω να πω ότι η μιλόπιτά σου δεν μυρίζει και πολύ ωραία, Λέιλα. Δεν μυρίζει έτσι η μιλόπιτά μου, αλλά αυτά εδώ τα κακάκια που κάποιος άφησε για να με σαμποτάρει. Με αυτή την απέσια μυρωδιά, ποιος κριτής θα πλησιάσει το σπίτι μου για να δοκιμάσει την πίτα μου? Πάντως εγώ, σίγουρα όχι. Είδες, άρα το κόλπο πέτυχε. Και ξέρω και ποιος το έκανε. Καλά, αφού ξέρεις, τι με τράβηξες μέχρι εδώ και δεν με άφησες να φάω τη μιλόπιτά μου σαν άνθρωπος? Γιατί χρειάζομαι έναν αμερόληπτο μάρτυρα. Κοίτα τις πατημασιές, οδηγούν στο σπίτι της Μπίμπης. Αχα! Άλλο ένα στοιχείο που ανακάλυψε ο Σέρλοκ Λυκούργος. Ο ποιος? Ο εγώ! Δηλαδή, θες να πεις πως η Μπίμπη αποκλείεται. Η Μπίμπη δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Όχι, όχι. Άκου πως νομίζω πως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Όπως ξέρεις, μία από τις δουλειές της Μπίμπης είναι να βγάζει βόλτα μερικά σκυλάκια. Φίφι, φόφι, φούφου, έτοιμες για την πρωινή μας βόλτα? Ο δρόμος της λοιπόν την έφερε μπροστά στο σπίτι. Αλλά με τη γνωστή της απερισκεψία δεν έφερε σακουλίτσες για τα κακάκια της Φίφης, της Φόφη και της Φούφου. Δεν πειράζει, ίσως κρατηθούν αυτή τη φορά. Πάμε σπίτι να πάρουμε σακουλίτσες αμέσως, κορίτσια. Τι είπες, Φίφη? Να μην τα μαζέψω, για να σαμποτάρω τη Λέιλα στο ζουζουνοδιαγωνισμό ζαχαροπλαστικής. Δαιμόνια ιδέα σου. Πάμε να φτιάξουμε τη δική μας καταπληκτική μιλόπιτα για να εντυπωσιάσουμε τους κριτές. Κατάλαβες πως έγινε? Ναι, αλλά τίποτα από αυτά που είπες δεν εξηγεί ποιος έφαγε τη μιλόπιτα της Μπέτης και τα μήλα του Ρίγκο. Εκτός εάν τα έφαγαν η Φίφη, η Φόφη και η Φούφου.
Πιθανότατα μπορεί να είναι οργανωμένη σπήρα. Λέιλα, οδήγησέ με αμέσως... Οδήγησέ με αμέσως στο σπίτι της Μπίμπης. Έχω βάσιμες υποψίες πως η Μπίμπη, η Φίφη, η Φόφη και η Φούφου είναι η νούμερο 1, 2, 3 και 4 ύποπτη πίσω από το μυστήριο της μισοφαγωμένης μιλόπιτας. Παιδιά, δύσκολη δουλειά του αγρότη. Μα καλά, πώς μεταφέρουν αυτά τα τεράστια δεμάτια σανό. Γεια σας, παιδιά. Πώς από εδώ. Τι είναι αυτό πίσω από την πλάτη σου, Μπίμπη? Αυτό. Τίποτα. Να, είπα να κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι με αυτό το... σκαμπό. Μα αυτό είναι ένα δεμάτισανό. Είναι ένα εναλλακτικό σκαμπό. Οικολογικό. Και δεν μαδάει. Μαδάει. Αλλά δημιουργεί σαρπαντίνες για τις απόκριες. Γιορτινό καρναβάλι για πάντα. Μπίμπη, μην προσπαθείς να μας ρίξεις σανό στα μάτια, δηλαδή στάχτη στα μάτια. Πού είναι η Φίφη, η Φόφη και η Φούφου? Ποιες? Οι σκυλίτσες που έβγαλες βόλτα και που έφαγαν τη μιλόπιτα της Μπέτης. Ναι. Τα μήλα που κρέμονταν από τη μιλιά του Ρίγκο. Ναι. Και έκαναν και κακάκια έξω από το σπίτι της Λέιλας. Ναι. Α, σας παρακαλώ, η Φίφη, η Φόφη και η Φούφου δεν θα έκαναν ποτέ κάτι τέτοιο. Τις έχω εκπαιδεύσει. Α, και πώς εξηγείς αυτό εδώ το γάβγισμα? Σερλοκλικουριέ. Αυτό που ακούστηκε δεν ήταν γάβγισμα σκύλου, αλλά... Γάβγισμα είναι. Απλώς η Φούφου είναι λιγάκι κρυωμένη. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν έχω κάτι άλλο πάνω στη σοφίτα μου. Μπίμπη, τι δουλειά έχει ότι γκαλέει ως τη σοφίτα σου? Γι' αυτό κουβαλάς αυτό το δεμάτισανό. Ναι. Έκανε πολύ κρύο χθες και φοβήθηκα μην αρρωστήσει. Σήμερα που είχε καλύτερη μέρα, τον άφησε για λίγο έξω. Και μάλλον τότε έγιναν όλα αυτά που λες, Λυκούργο. Αχα! Ακόμα ένα στοιχείο που ανακάλυψε ο Σέρλοκ Λυκούργος. Ο ποιος? Ο εγώ! Μα βλέπετε κανέναν άλλο Σέρλοκ Λυκούργο εδώ πέρα? Δηλαδή, αυτό... σημαίνει πως ο Τιγκαλέιο ήταν αυτός που έφαγε τη μιλόπιτα που είχε αφήσει η Μπέτη στο πρεβάζι για να κρυώσει, τα μήλα που κρέμονταν από τη μιλιά του Ρίγκο και μετά από τόσα μήλα δεν κρατήθηκε έξω από το σπίτι της Λέιλας. Δεν ήξερα για τα κακάκια, Λέιλα. Συγγνώμη. Αν το ήξερα, θα τα είχα μαζέψει. Εντάξει, Μπίμπη. Όμως η Σοφίτα δεν είναι κατάλληλο σπίτι για τον Τιγκαλέιο. Αν θέλεις, μπορούμε να φτιάξουμε ένα δικό της σπιτάκι. Κορίτσια, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο Σέρλοκ Λυκούργος έλυσε το... μυστήριο της μισοφαγωμένης μιλόπιτας. Το μόνο που μένει τώρα είναι να απολαύσω την υπόλοιπη. Τιγκαλέιο! Για να δείτε περισσότερα από 250 επεισόδια ακατά μάκατα, μπείτε τώρα στο Zuzunia TV Plus!